σήμερα, όπως και χθες και προχθές, δεν είναι μια συνηθισμένη μέρα. Και δεν θα μπορούσε να είναι άλλωστε. Τα λόγια νομίζω περισσεύουν για να εκφράσουμε τη θλίψη μας για όλους αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα, για τους συναδέλφους και τις συναδέλφισές μας που δεν θα καθόμαστε τώρα πια στα ίδια έδρανα. Είμαστε εδώ λοιπόν για όλες αυτές τις καρβουνιασμένες ψυχές που ανασύρθηκαν από το βαγόνια του τρένου, δολοφονημένοι από το έγκλημα του κράτους και της εταιρείας. Σήμερα, όλη αυτή την οργή, το πάγωμα από τη φρίκη των τεμπών, η αγανάκτηση που νιώθουμε, πρέπει να γίνει και θα γίνει ποτάμι που θα τους πνίξει. Όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Έχουμε μεγάλη ευθύνη να αποκαλυφθεί αλήθεια, σπάζοντας τη σιωπή, την υποκρισία και την προπαγάνδα της ψευτιάς. Για να μην ξεχαστεί αυτό το έγκλημα, για να πάρουμε εκδίκηση. Σήμερα οι σχολές μας είναι κλειστές και θα συνεχίσουν να είναι κλειστές για όσο χρειαστεί. Σήμερα το μάθημα γίνεται στο δρόμο. Σήμερα το ως εδώ το φτάνει πια να σκοτωνόμαστε για τα κέρδη τους, για το αφέτητο ψωμί, εκφράζεται μαζικά από τους φοιτητές, τους μαθητές που στέλνουμε μήνυμα πως δεν θα σταματήσουμε αν δεν δικαιωθούμε. Φωνάζοντας δυνατά ότι το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, όλο των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Θα γίνουμε φωνή λοιπόν όλων των συμφοιτητών μας, των συνανθρώπων μας που θυσιάστηκαν στο βωμό του κέρδους. Στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων, των τραυματιών. Μαζί τους θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα. Ο λαός και η νεολαία ξέρουμε περήφανα να τρινούμε τους νεκρούς μας, όπως περήφανα ξέρουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας για να τα βγάλουμε πέρα, να ζήσουμε, να μορφωθούμε. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, δεν θα σταματήσουμε ποτέ να τονίζουμε ότι δεν πρόκειται για δυστύχημα ή ατυχία, αλλά πρόκειται για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Τους σκότωσαν αυτοί που λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή σαν κόστος, αυτοί που κλαίνε σε κάμερες, σε κανάλια, που δηλώνουν συγκλονισμένοι και λένε συλληπιτήρια νομίζοντας πως θα μας ξεχάσουν, πως ο λαός και η νεολαία θα ξεχάσει, πως δεν έχουμε μάτια για να δούμε και αυτιά για να ακούμε. Δυστυχώς για αυτούς όμως δεν θα ξεχαστούν οι καταγγελίες των εργαζομένων, όπως αναφέρθηκε στα τρένα και στους σιδηροδρόμους που έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου εδώ και μήνες, χρόνια ολόκληρα. Που μέρες πριν το τραγικό συμβάν προειδοποιούσανε πως το μοιραίο είναι μπροστά. Αποδείχθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο δυστυχώς η διαχρονική υποστελέχωση, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, τα κέρδη τους, οι ζωές μας. Δεν υπάρχει νέος και νέος λοιπόν που να μην γεμίζει σήμερα οργή, που την ίδια ώρα που υπάρχουν όλα τα σύγχρονα μέσα, την ίδια ώρα που η επιστήμη και η τεχνολογία τα προσφέρει, την ίδια ώρα που ακόμα και μια παραγγελία σου μπορείς να δεις ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται, αυτοί δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για μέτρα ασφαλείας, για συντήρηση του δικτύου, για σηματοδότηση του δικτύου. Για τίποτα από αυτά δεν βρήκαν λεφτά και τώρα προσπαθούν να μας πείσουν ότι ήταν ανθρώπινο λάθος. Δεν ήταν ανθρώπινο λάθος λοιπόν, τους το λέμε και από σήμερα, αλλά ήταν πολιτική επιλογή. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, ό,τι και να λένε λοιπόν, όσα δάκρυα κι αν χύνουν, όσο κι αν προσπαθούν να παίξουν ότι δεν έχουν λεφτά για τις ανάγκες μας, από το βαγόνια της εταιρείας που εξυμνούσανε, δεν πάβει να βγήκανε καρβουνιασμένες ψυχές, παιδιά που δεν γύρισανε σπίτια τους, που κόπηκε το νήμα της ζωής τους, χωρίς να πούν αδείο, το στείλε όταν φτάσει σπίτι, που το λέμε, δεν έφτασε τελικά ποτέ. Από ένα κράτος επιλεκτικά ικανό να θυσιάζει ζωές. Έχουμε χρέος λοιπόν και καθήκον. Δεν θα περιμένουμε άλλη τέτοια τραγωδία. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Είναι ώρα μέσα από τους συλλόγους μας να συμπορευτούμε με τους εργαζόμενους γονείς μας στο πλάι αυτών που δεν έκατσαν μουγκί, που αποκάλυπταν ποια είναι η κατάσταση, να δυναμώσουμε τον αγώνα μαζί τους για να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή μας. Σε σύγκρουση με την πολιτική που εντείνει την εκμετάλλευση των πολλών, που βάζει την ανθρώπινη ζωή στη λογική του κόστους ωφέλους, που αποτυπώνεται στο σύνθημά μας τα κέρδη του συνεκρή μας. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, το πάμε όπου βγει δοκιμάστηκε. Τώρα ήρθε η ώρα να πάμε αλλιώς. Τώρα μιλάμε εμείς. Το μόνο που μπορεί να σώσει το λαό είναι ο ίδιος ο λαός. Έτσι λοιπόν πρέπει να συνεχίζουμε να πορευόμαστε, μέχρι να πάρουν οι ψυχές των νεκρών μας εκδίκηση. Το προδιαγεγραμμένο έγκλημα δεν θα ξεχαστεί. Ποτάμι θα γίνει να τους πνίξει η οργή. Έτσι πρέπει να γίνει, έτσι θα γίνει, θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Ευχαριστούμε.